τηλεοπτικά, έχουμε συνεντεύξεις. Να συζητήσουμε. Με την αρχή από ένα γάμο ο οποίος είναι να γίνει. Α, ναυσικά. Και έχει πολύ συζητηθεί. Είναι να γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Απλά μία μικρή λεπτομέρεια είναι σήμερα 2 Ιουλίου. Ακόμα δεν έχει οριστεί η ημερομηνία γάμου. Μήπως το κάνουν κλειστό, αποκλείεται. Σε κλειστό θα γίνει σίγουρα. Α, ναι, γιατί. Σε πολύ κλειστό. Δεν υπάρχει λόγος να. Πώς δεν υπάρχει, να μην δούμε την όμορφη νύφη. Από stories. Θα τη δούμε. Θα δούμε, σίγουρα. Πολλοί κόσμοι θα τα stories. Ναι, πια είναι το πανεύκολο. Λοιπόν, εγώ το συνάστα την ναυσικά. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του θεάτρου Άλσος, γιατί πρωταγωνιστεί φέτος σε μία θεατρική παράσταση στο. Το καλοκαιρινό Άλσος, στο τι ζούμε πάλι, στο τι φάση πάλι ρε. Και είναι φυσικά μία από τις πρώτες της δουλειές στο θέατρο, αλλά μου μιλάει και για τις Εγώ δεν ήξερα, είναι ναυσικά, έχει σπουδάσει υποκριτική, ναι. Δεν το ήξερα. Πολλοί κόσμος αναφέρεται και σε αυτό, μιλάει για το πώς την υποδέχθηκαν οι συνάδελφοί της στην παράσταση, αλλά μου μιλάει, νομίζω δεν το έχει ξαναπεί δημόσια, για τη συνάντηση που είχε την πρώτη φορά με τα δύο παιδιά του συντρόφου της, του Κώστα του Πυλαδάκη, και για το γάμο, τον οποίο σε πρόσφατες δηλώσεις της είχε πει ότι κουράστηκε να απαντάει για αυτό το γάμο. Τι λέει σε εμάς? Στη δικιά μας ήταν ξεκούραστη. Ήτανε. Νάνση, εγγύηση. Λίγο μασάζ. Φυσικά, το θέατρο είναι δύσκολο πράγμα. Εσύ ως τοπιός, νομίζω είναι από τις πρώτες σου δουλειές αυτή η παράσταση θεατρική. Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλά χρόνια να κάνω θέατρο. Εννοείται ότι πρέπει να προσαρμοστώ λίγο σιγά σιγά, να δω και με τις άλλες δουλειές που έχω πώς θα τα συντονίσω. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή περνάμε πάρα πολύ ωραία εδώ και έχει και πάρα πολύ χαβάλε backstage, είναι όμορφα. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Θα σου πω την αλήθεια, ήταν ένας φόβος που είχα, μην με αντιμετωπίσουν λίγο διαφορετικά, ότι. Επειδή καλώς ή κακώς ο κόσμος με έχει περισσότερο ταυτισμένη σαν μοντέλο. Δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος ότι εγώ ασχολούμαι και με την υποκριτική. Οπότε ήταν ένας φόβος, ο οποίος όμως διαλύθηκε σαν συννεφάκι από την πρώτη μέρα, γιατί ήταν όλοι πάρα πολύ φιλικοί. Κάποιος που με βλέπει, επειδή μπορεί να θεωρήσει, ας πούμε, ότι είμαι όμορφη, νομίζω ότι ασχολούμαι όλη μέρα με την εξωτερική μου εμφάνιση. Δεν ασχολούμαι με αυτό. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ η παιδεία, μ' αρέσει η καλλιέργεια σε ένα άτομο και προσπαθώ όσο το δυνατόν περισσότερο να το κάνω και στον εαυτό μου. Γι' αυτό πηγαίνω και στα σεμινάρια υποκριτικής, γι' αυτό έχω δουλέψει και με άλλα πράγματα όπως νευρογλωσσικό προγραμματισμό, τα οποία είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με την αυτοβελτίωση. Έχω δοκιμάσει να πάω σε ψυχολόγο, δεν μου τέριαξε, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω πάρα πολύ στη βοήθεια κάποιου ειδικού όταν το χρειάζεσαι για να εξελιχθείς. Έχουμε και τα ευχάριστα στην προσωπική σου ζωή που έχουμε το γάμο. Θα σου πω ότι όπως είπες και εσύ, επειδή τρέχω πάρα πολύ, δεν έχω ξεκινήσει με τις ετοιμασίες, δεν έχω ορίσει ημερομηνία γάμου, δεν έχω κάνει τίποτα. Και θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο κατά πάσα πιθανότητα. Ο γάμος για σένα και τον Κώστα είναι κάτι εντελώς τυπικό που θα γίνει. Εμείς επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και ξέρεις όλες τις δηλώσεις μου περί γάμου, ξέρεις πολύ καλά ότι ποτέ δεν ήμουν η κλασική κοπέλα που θα ονειρευόταν το γάμο της και πότε θα παντρευτώ κτλ. Και δεν έχω και την ανάγκη. Είπαμε και δεν έχεις και μονόπετρο. Το έχω. Δεν το επιδεικνύω. Είναι άλλο πράγμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναυσικά, ναι. Όταν ήρθε η στιγμή να γνωρίζεις τα παιδιά του άντρα σου, το προετοίμαζες στο μυαλό σου, το σκεφτόσουν το πώς θα γίνει. Όχι, να σου πω την αλήθεια, το έκανε εκείνος με ένα τόσο ωραίο και γλυκό τρόπο, όπου δεν με έφερε καθόλου σε δύσκολη θέση. Εν τω μεταξύ τα παιδιά είναι εξαίρετα παιδιά, οπότε είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Είναι και μεγάλη. Όταν θα έρθουν στον κόσμο τα δικά σου παιδάκια, θα είσαι τόσο cool όπως σε βλέπω τώρα ή θα είσαι μια μαμά? Εγώ σαν ναυσικά είμαι πάρα πολύ φιλελεύθερον και γενικά δεν μου αρέσει να περιορίζω τους ανθρώπους, ούτε να είμαι υπερπροστατευτική. Όταν γίνω μανούλα όμως δεν ξέρω, γιατί άλλα λες πριν και άλλα λες όταν αποκτήσεις τα παιδιά. Τι ωραίο κορίτσι και τι συγκροτημένο και ο τρόπος που μιλάει και... Σαν Μαρία τα λες. Αυτά. Σαν Μαρίνα. το λέγανε και στο Survivor συνέχεια το σαν, φυσικά, σαν Μαρία. Εγώ να πω κάτι, εφόσον έχει μονόπετρο, γιατί δεν γίνεται ο γάμος να τελειώνουμε. Τώρα το καλοκαίρι περνάει δηλαδή. Ο γάμος είναι παιδί μου. Θέλει συνέντευξη. Είπε ότι έχει τόσες δουλειές να κάνει. Ξέρεις τι δουλειά έχει ο γάμος. Δηλαδή από δεν θα προλάβουν αυτό το καλοκαίρι. Εγώ νομίζω ότι... Έχει και ένα κενό η παράσταση για να κάνουν όλες τις διακοπές. Όποιος είναι ελεύθερος. Όποιος δεν είναι παντρευτή, θα έχουμε κλειστό το θέατρο. Θα γίνει τον Αύγουστο. Κοίταξε να δεις. Ο Κώστας ο Πυλαδάκης, ο οποίος είναι ένας επιχειρηματίας και για μένα από τους πιο γλυκούς και ευγενικούς ανθρώπους που ξέρω, επειδή έχει σπίτι στη Μύκονο, θεωρώ ότι είναι κάτι απλό. Στη Μύκονο θα γίνει σε κλειστό κύκλο. Στο σπίτι.
Είπει ναυσικά ότι δεν έχουν αρχίσει τις ετοιμασίες. Ναι. Σε ένα μήνα μπορείς να οργανώσεις γάμο. Ναι. Εδώ η μελέτη δεν το ξέρετε και η έκπληξη με τον ηθικό. Δεν μπορεί ναι, όχι, το έχει οργανώσει κάποιος άλλος. Εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί λέει ο κόσμος με έχει ταυτισμένη ως μοντέλο. Ναι. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι μοντέλο. Ναι, ούτε δηλαδή, εγώ. Εγώ θυμάμαι και ηθοποιός. Τι ήξερε ότι είναι. Παίκτρα survivor πια, έτσι την ξέρω ο κόσμος. Δηλαδή πέρσι. Δεν το ήξερα. Εγώ προσωπικά πέρσι που την είχα δει, λέω αυτή η κούκλα ναι και λέει μοντέλο. Και ηθοποιός, μπράβο τη. Γιατί δουλεύει πάρα πολύ ναυσικά. Και με τον εαυτό τη δουλεύει. Και κάνει μαθήματα. Πήγε με ένα ψυχολόγο για να κάνει να βοηθήσει τον εαυτό τη να εξελίσσεται. Μα αυτά όταν, είναι πολύ όταν ωραία. Η πρώτη ιδιότητά σου δεν είναι ηθοποιός, συνήθως όταν πας στην υποκριτική δέχεσαι και αρνητική κριτική. Και ειδικά όταν έχεις μια πολύ ωραία γυναίκα, θα σου πούνε αμέσως τι δουλειά έχεις εκεί, τι κάνεις, πώς.